αγωνιζόμαστε να αναθρέψουμε τα παιδιά μας. Να τα κάνουμε άξιους ανθρώπους, ηθικούς ανθρώπους. Με όρεξη για δουλειά, ώστε να μπορούν να προσφέρουν και στον πλησίον τους. Χρήσιμους και ευεργετικούς στην κοινωνία. Όμως από την άλλη μεριά, η κοινωνία μας παρασύρει στα δικά της βήματα. Στις δικές της κάποτε έξαλες συνήθειες. Στο συναγωνισμό του πλούτου. Στην επίδειξη. Και τι πετυχαίνουμε? Έναν ατέρμονα αγώνα και μια συνεχή αγωνία. Και ενώ μιλούμε για πνευματικά κεφάλαια, παρασυρώμαστε να δίνουμε όλη την προσοχή μας στα υλικά. Ενώ θέλουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σε μια ζωή με περιεχόμενο, κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Τους οργανώνουμε γενέθλια σε διάφορα πανάκριβα κέντρα, γιατί έτσι κάνουν και οι άλλοι γονείς. Κέντρα που μας υπόσχονται πολλά και μας δίνουν ελάχιστα, περιοριζόμενα τελικώς στο τι θα φάνε και τι θα πιούνε τα παιδιά μας, βάζοντάς τους μοντέρνα μουσική χωρίς επιλογή, για να χορεύουν ώρες ατέλειωτες, πάλι χωρίς επιλογή παιδικών απασχολήσεων και παιχνιδιού. Έτσι, μας δίνουν έναν διαδράς αμοιβής, μια ατμόσφαιρα δισκοτέκ, προετοιμάζοντας τα παιδιά μας να απολαύσουν στην εφηβεία τους τον παράδεισο της αληθινής δισκοτέκ, με ώρες λειτουργίας από τις 10 το βράδυ ως το πρωί και όλα τα άλλα παρεπόμενα. Περιορίζομαι σε ένα μόνο παράδειγμα που ακολουθούμε ό,τι κάνουν οι άλλοι και μάλιστα προκειμένου για τα παιδιά μας που είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε γι' αυτά κάθε θυσία. Δεν θα μπορούσαμε να χαράξουμε μια δική μας γραμμή σύμφωνη με τις δικές μας αρχές και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σε μια ζωή αληθινής χαράς και ψυχαγωγίας? Αν θέλουμε να το πετύχουμε, ας πάψουμε να ακολουθούμε ακριβώς τους άλλους και να μας δίνουν εκείνη γραμμή. Αντίθετα, ας γίνουμε εμείς οδηγοί των άλλων. Θα μπορούμε έτσι να έχουμε ελπίδα ότι θα βοηθήσουμε την κοινωνία μας να ορθοποδήσει.